εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων μέσω των τραπεζών και των φαντς, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορεί να βρεθείς μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή είναι η της αναλυσίας και των ανισοτήτων δεν μας αξίζει. Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Ήξερα ότι θα βρεθώ σήμερα σε ένα νομό που λένε παραδοσιακά είναι το κάθρο της συντηρητικής παράταξης. Θα το ρίξουμε τώρα. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτόν τον κόσμο το συντηρητικό. Προσέξτε. Ο κόσμος ο συντηρητικός. Και αυτοί περνάνε τις ίδιες δυσκολίες.